Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Κυρίως γιατί μέσα από αυτό το ταξίδι μας δίνουμε βήμα σε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα ακουγόταν η φωνή τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον παππού μου. Ο παππούς μου είναι ένας άνθρωπος που με επηρέασε πάρα πολύ και πιο πολύ ιστορίες που άλλοι αφηγούνταν για αυτόν. Καθώς δεν τον έζησα πολύ, πέθανε όταν ήμουν μικρός. Ήταν πρόσφυγας, ήρθε από τη Σμύρνη στη Χίο το 22 και παρόλο που έζησε σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση ήταν η εποχή, ήταν συνώνυμο της εποχής, διατηρούσε το κέφι του για τη ζωή ακέραιο, ό,τι και αν συνέβαινε. Συνήθιζε να λέει ότι τίποτα δεν είναι τόσο σοβαρό που να μην περνάει με ένα ποτηράκι κρασί και μια ζεστή κουβέντα. Δεν του άρεσε να σκέφτεται πολύ και ήταν περισσότερο άνθρωπος στις δράσεις. Έλεγε ότι όταν τα πράγματα ζορίζουν, όταν βρεις κούρα, πάντα να κάνεις μια παλαβομάρα. Γιατί όταν σκέφτεσαι πολύ, παθαίνεις αγκύλωση και δεν μπορείς να κουνήσεις. Αυτοί λοιπόν οι ξεχωριστοί καθημερινοί άνθρωποι που μας συντροφεύουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη ζωή μας ή που καμιά φορά με αναπάντεχο τρόπο τους συναντούμε σε αναπάντεχα μέρη, με έναν τρόπο που δεν κατανοούμε απολύτως, μας διαμορφώνουν, μας εμπνέουν και εν τέλει γίνονται οι αληθινοί δάσκαλοι στη ζωή μας. Και καμιά φορά ο σκοπός είναι ως project. Το Caravan λοιπόν project ξεκίνησε ένα χρόνο πριν, σαν μια ανάγκη να συναντήσουμε τέτοιους ανθρώπους και να μεταφέρουμε τη μαρτυρία τους σε έναν καιρό που χρειαζόμαστε όσο τίποτα άλλο την έμπνευση. Πιστεύουμε πως αν υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να μεταμορφώσει δραστικά τις ζωές μας, αυτή είναι η έμπνευση γιατί μας συνδέει με την πραγματική μας ευφία, γιατί μας συνδέει με τη δημιουργική μας φύση και εν τέλει με τη λαχτάρα μας για ζωή. Ταξιδεύουμε λοιπόν με το αυτοκινούμενο τροχόσπιτό μας στην Ελλάδα, προσπαθώντας να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους και να μεταδώσουμε τις πολύτιμες ιστορίες τους. Στην αρχή ξεκινήσαμε και δεν υπήρχε καμία βεβαιότητα. Τις περισσότερες φορές δεν ξέραμε τι κάνουμε, αλλά υπήρχε μια θέληση να ζήσουμε αυτό το όνειρό μας και μια απλή πίστη ότι ό,τι και αν συμβεί, ένα πιάτο φαΐ και κάπου να κοιμηθούμε, πάντα θα το βρίσκουμε. Στην πορεία φάγαμε πολύ ωραία φαγητά και κοιμηθήκαμε σε πολύ ωραία κρεβάτια. Και είδαμε ότι μέσα από αυτό, ότι αν ακολουθούμε το όνειρό μας, τα πράγματα συμβαίνουν. Γίνεται εύκολα, δηλαδή το δύσκολο είναι να μην το κάνουμε αυτό. Από το πουθενά έρχονται άνθρωποι και στέκονται δίπλα μας, μας δείχνουν το δρόμο και έτσι κάπως έγινε και με εμάς. Σκεφτόμασταν τότε και αισθανόμασταν ότι όταν είμαστε κοντά στη ζωή, με ένα πολύ περίεργο και μυστήριο τρόπο, η ζωή φροντίζει για εμάς. Εκτός από τη ζωή, βέβαια, φρόντισε και για εμάς το Ίδρυμα Νιάρχος, που στάθηκε αργό στην προσπάθειά μας. Ναι, και μας βοήθησε κιόλας να κατέβουμε, να πατήσουμε καλύτερα στη γη, γιατί ήμασταν λίγο, και να οργανωθούμε περισσότερο σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Τώρα, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε μέσα από ένα μοσαϊκό εικόνων, αφηγήσεων και ντοκιμαντέρ, να μεταφέρουμε ιστορίες από απλούς καθημερινούς ανθρώπους. Μιας και πιστεύουμε πως αυτές είναι που ορίζουν και διαμορφώνουν την πορεία κάθε εποχής. Τις περισσότερες όμως φορές, οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι δεν λαμβάνονται υπόψη και η μόνη θέση που τους αναλογεί είναι αυτή σε κατάστοιχα της ιστορίας. Το Caravan, λοιπόν, project επιδιώκει να δώσει βήμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που γράφουν σιωπηλά τη δική τους ιστορία, στους ανθρώπους που λένε όχι, που μπορούν να πούν όχι, φωτίζοντας την πληκτική ομοιομορφία με τη διαφορετικότητά τους ίσως, επιδιώκει να δώσει το βήμα στους ανθρώπους άμεσους και ζωντανούς, που κάνουν λάθη και που έτσι μπορούν να μας εκπλήσουν διαρκώς. Τι λέω μετά? Το παραμύθι. Μια ιστορία που μας αρέσει να διηγούμαστε, συνέβη στη Ρωσία. Κάποτε, λοιπόν, στη Ρωσία υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούσαν να μετακινήσουν ένα κορμό δέντρου. Αλλά επειδή ήταν πολύ βαρύς, δεν μπορούσαν. Ξαφνικά κάποιος από αυτούς, ο τρελός του χωριού, ανεβαίνει πάνω στον κορμό και αρχίζει και τραγουδάει. Ενώ λοιπόν το βάρος ήταν μεγαλύτερο, τότε οι άνθρωποι μπόρεσαν και το μετακίνησαν. Αυτός πιστεύουμε είναι ο ρόλος των όμορφων τρελών, να αγκαλιάζουν αυτό το παράδοξο της ζωής, να λειτουργούν αυθόρμητα, με φαντασία,
προτρέποντας και εμάς να προχωρήσουμε πέρα από αυτό που θεωρούμε δεδομένο. Ανάλογη ιστορία με αυτή είναι και μία που ζήσαμε στη Χίο, σε ένα χωριό στη Λαγκάδα, όπου οι κάτοικοι σε αυτό το χωριό θεωρούν τον ψαρά Κυριάννη τρελό, γιατί όντας τυφλός και με ένα χέρι, ξανοίγεται διαρκώς στο πέλαγος και ψαρεύει. Ο ίδιος όμως ο Κυριάννης δεν τους πολυλογαριάζει, αγνοεί γενικά τους γνωστικούς, συνεχίζει να τραγουδάει μέσα στη βάρκα του, να ξανοίγεται και να ψαρεύει, ζώντας φυσιολογικά την κάθε του μέρα παρά την επίκτητη αναπηρία του, γιορτάζοντας αυτή τη διαφορετικότητά του και παρακινώντας και εμάς να βγούμε προς τα έξω και να πούμε το δικό μας τραγούδι, όσο φάλτσα και αν ακουστεί αυτό καμιά φορά ή αν ακούγεται. Η ιστορία λοιπόν του Κυριάννη σηματοδοτεί το ξεκίνημα του Caravan Project και το ταξίδι που κάναμε με το στρατή φαίνεται να νοηματοδοτεί και το είδος του ταξιδιού στο οποίο θέλουμε να φεθούμε γενικά. Θα δούμε τώρα ένα αποσπασματάκι από τον ντοκιμαντέρ «Ο τυφλός ψαράς». Μόνο να το σκεφτείς ότι δεν μελέτης και δεν έχεις χέρια και είσαι μέσα σε μια βάρκα μονάχος και τραβάς κουπιά και ψαρεύεις, όποιος και να είναι θα πει «Μα πού πάω εγώ, αφού δεν βλέπω, αν πάρει κανένας άσχημος καιρός». Ορίστε και να, αυτός είναι ο ναυτικός κόμπος. Που δεν είναι χοντρό σκηνή και ψηλό μαζί και δεν μολάρει, για το είπε ο Θεός. 60 χρόνια μέσα σε τούτη τη βάρκα που βλέπεις. Βλέπε πλουμί! Ναι, πλουμί! Έλα. Πάω καλά! Ναι, του καιρό, αγάπη. Έλα τώρα, πούστη. Και σε γράμπωσα τώρα. Με καμώματα. Μ' άρεσε αυτή η ιδέα να είμαι πεταχτός, να είμαι ασβέρτος και τέτοια πράγματα, για να μην υπάρχει μελαγχολία. Έκανα το σταυρό μου και λέω, ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι αξία δικιά μου. Είναι Θεού δύναμη. Επήγαινα όπου ήθελα, επήγαινα με τη βάρκα, όπου ήθελα. Ιστορίες σαν και του Κυριάννη, σαν αυτόν τον απλόν ανθρώπο που μας διαμορφώνουν, εξασφαλίζουν τη συνέχεια των εμπειριών μας και μας διαβεβαιώνουν ότι η φαντασία είναι ισχυρότερη από τη γνώση, ότι ο μύθος είναι πιο αναγκαίος από την πραγματικότητα και ότι τα όνειρα είναι πιο δυνατά από τη συνήθεια. Οι ιστορίες που εμάς ενδιαφέρουν είναι ιστορίες που υπενήσονται. Δεν διακηρύττουν, δεν κατηχούν τον άνθρωπο ότι έτσι είναι τα πράγματα, αλλά τον παίρνουν από το χέρι και τον οδηγούν στο μυστήριο της ζωής. Είναι πάντα παράδοξες και κατανόητες, γιατί όμως έτσι παράδοξες και κατανόητη είναι η ζωή. Η ιστορία λοιπόν είναι για μας σαν το μαγικό χαρτάκι που μας επιτρέπει να τρυπώσουμε στον κόσμο του άλλου, να καταργήσουμε την απόσταση και να καταφέρουμε να τον αισθανθούμε. Όλοι μας κουβαλάμε μέσα μας ιστορίες από ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε, που μας επηρεάζουν, που μας διαμορφώνουν, όπως είπε και ο στρατής. Οπότε πιστεύουμε πως όσο και αν τα κράτη, οι ιδεολογίες, τα συστήματα προσπαθούν με έναν τρόπο να οριοθετήσουν την ταυτότητά μας και να ορίσουν τον τρόπο που αισθανόμαστε, όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου χρώματος, ανεξαρτήτου θρησκείας και κοινωνικού στρώματος, θα συνεχίσουν να γελάνε και να κλαίνε, να υποφέρουν και να ελπίζουν. Με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ένταση, με τις ίδιες ιστορίες. Όταν οι αρχιτέκτονες θέλουν να ενισχύσουν μια ετοιμόρροπη αψίδα, αυξάνουν το βάρος που είναι τοποθετημένο από κάτω της. Με αποτέλεσμα τα μέρη της να ενώνονται πιο δυνατά. Πιστεύουμε ότι αυτή η δουλειά κάνουν και οι ιστορίες σε καιρούς κρίσης. Ενισχύουν τις επιμέρους συνδέσεις της ψυχής μας και φροντίζουν να μην σκληρύνει το μυαλό και η καρδιά ανθρώπου. Να μην ξεραθεί, που λέει και ο Φίλιππος, σε τέτοιο βαθμό που να αρνηθεί την ίδια της τη λαχτάρα για τρυφερότητα και εμπιστοσύνη. Χρειαζόμαστε τις ιστορίες αυτές σε καιρούς κρίσης, περισσότερο από το φαγητό και τη στέγη, για να παραμείνουμε ζωντανοί, έλεγε κάποιος που δεν θυμάμαι ποιος. Έτσι, στις μέρες μας είναι κάπως σαν μια, η μετάδοση των ιστοριών, σαν μια επαναστατική πρακτική, μιας και φαίνεται ότι αυξάνει τις αντιστάσεις μας, επιταχύνει την αλλαγή που συντελείται μέσα μας
Τέλεια. Ναι, ένα παράδειγμα να πω, ναι, σαν μια ιστορία του νεαρού φτωχού βιοπαλαιστή στην Τινησία που πυρπόλησε τον εαυτό του, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος αφηγούταν την ιστορία του δεν είναι τυχαίο πως πυροδότησε ολόκληρη την Αραβική Άνοιξη. Εμείς αναζητούμε ιστορίες προσωπικής επανάστασης, σαν του Φρεντ, ενός νεαρού Γάλλου που αγάπησε την Ελλάδα, ζει εδώ, κοντά στη φύση, μαθαίνοντας να είναι αυτάρκης και δείχνοντάς μας πως ο άνθρωπος δεν είναι πλήρως εξαρτημένος από τις συνθήκες, αλλά πως ο ίδιος θα καθορίσει αν θα υποταχθεί ή αν θα ορθωθεί απέναντί τους. Θα δούμε ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του Φρεντ. Έχω μια, πώς λένε, ειδωλογία. Τα πάντα που δεν ξέρεις, πρέπει να το φτιάχνεις εσύ. Άμα δεν έχεις λεφτά, πρέπει να το κάνεις εσύ. Είναι πολύ φυσικό να κάνουμε τις ντομάτες μας και να έχουμε τον μπαξέ. Έχουμε τη γη μπροστά, δεν μπορούμε να το αφήνουμε και να το κοιτάξουμε έτσι. Είμαι το ίδιο από τη γη. Είμαι απάνω. Είμαστε το ίδιο, είμαστε μαζί. Η Ντάνα είναι η φίλη μου. Έχεις κάποιον μπροστά σου και αυτός είναι εδώ να σε κρατάει. Αυτό είναι το balance. Πόσο πράγματα θέλουμε στη ζωή. Κανονικά θέλουμε τίποτα. Αυτά που γούσταρα πάρα πολύ στη ζωή μου είναι να φεύγω με τη τσάντα μου. Να αλλάζεις, μωρέ, τη ζωή σου λίγο. Έχεις μπροστά σου όλα τα πράγματα σου και πρέπει να χωράεις μια τσάντα. Τσάντα σου είναι σαν τη ζωή σου. Αλλά τελικά είναι ταξίδι η ζωή μου. Σημαντικό ρόλο. Σημαντικό ρόλο στο Karma Project έχει φωτογραφία ως διαφορετικό μέσο αφήγησης ιστοριών. Φωτογραφίζουμε την άγονη γραμμή, την άγονη Ελλάδα, που δεν είναι καθόλου άγονη για μας, αλλά γόνιμη, σφίζει από ιστορίες, από διαφορετικούς ανθρώπους, από εναλλακτικές μορφές πράτη. Αυτό που μας συνεργάζει λοιπόν στη φωτογραφία σαν μέσο είναι η δυνατότητά της να καταγράφει το πέρασμα σε μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που είναι γύρω μας, που είναι όμως μια πραγματικότητα που δεν είναι απτή, δεν ορίζεται με λέξεις, είναι όμως γεμάτη από ανομολόγητα αισθήματα, από κρυμμένους συμβολισμούς, από νοήματα και εν τέλει μας επηρεάζει εξίσου σημαντικά όσο η αντικειμενική πραγματικότητα την οποία αντιλαμβανόμαστε. Θα δούμε ένα μικρό slide show από την απομακρυσμένη Ελλάδα. Αυτή η εποχή, όσο αβέβαιη και αν είναι, όσο πόνο και αν έχει προκαλέσει, πιστεύουμε έχει ελευθερώσει τον άνθρωπο τεράστιες δυνατότητες, γκρεμίζοντας μία από τις πιο στήρες και ψεύτικες πεπιθήσεις που ακούγαμε να επαναλαμβάνεται για πολύ καιρό. Ότι έτσι είναι τα πράγματα και ότι ο κόσμος δεν αλλάζει. Λοιπόν, νομίζουμε ότι ο κόσμος αλλάζει και συμβαίνει αυτό το πράγμα μπροστά μας και το να ονειρευτούμε πλέον ένα καλύτερο κόσμο δεν είναι πολυτένεια. Αλλά είναι ευθύνη και το να αγωνιστούμε για ένα δικαιότερο κόσμο στις μέρες μας δεν είναι επιλογή, αλλά είναι ανάγκη.
Χρειαζόμαστε λοιπόν όλους αυτούς τους όμορφους ανθρώπους που έχουν αλλάξει τον κόσμο μέσα τους και ακτινοβολούν αυτή την αλλαγή προς τα έξω, εμπνέοντας και εμάς να μεταμορφώσουμε τις ζωές μας, να κάνουμε τις δικές μας παλαβομάρες, να ξεκινήσουμε τη μόνη αληθινή επανάσταση για μας, αυτή της φαντασίας. Δεν ξέρω αν έχει και τόση σημασία αν θα τα καταφέρουμε. Μάλλον δεν έχει και τόση σημασία αν θα καταφέρουμε. Είναι σαν να λέμε πως επειδή κάποιοι ερωτές μας απέτυχαν, εμείς θα σταματήσουμε να ερωτευόμαστε με πάθος. Νομίζω πως ακόμα και αν όλα γκρεμιστούν μπροστά μας, μπορούμε να αναφωνήσουμε με κέφι τι υπέροχη καταστροφή. Όπως έλεγε ο Ζορμπάς, όταν έβλεπε όλο το όνειρό του να διαλύεται μπρος του. Νομίζω πως τίποτα δεν πάει χαμένο. Και αυτό που θέλουμε είναι τουλάχιστον να αφήσουμε μια συγκινητική αφήγηση στις επόμενες γενιές. Κάποτε, ένας θλιμμένος ποιητής, μια απελπισμένη ψυχή, στην ηλικία των 20 χρονών, είχε δώσει το σύνθημα. Την αυγή, αρματωμένη με μια φλογισμένη υπομονή, θα εισβάλλουμε στις ένδοξες πολιτείες. Στην υγεία, λοιπόν, των ερωτευμένων με τη ζωή, στην υγεία όλων των σιωπηλών αγωνιστών, στην υγεία όλων αυτών που θέλουν να εισβάλλουν στις ένδοξες πολιτείες. Στην υγεία των ερωτευμένων με τη ζωή, που λαχταράνε να ζήσουνε, λαχταράνε να σωθούνε, που κοιτάνε τα πράγματα σαν να είναι η πρώτη φορά, στέκοντας με το στόμα ανοιχτό μπροστά στην ομορφιά. Στην υγεία αυτών που παίρνουν ρίσκα, που είναι έτοιμοι να πεθάνουν και να γεννηθούν ξανά, μόνο και μόνο για να ζήσουν μια υπόσχεση, που δεν ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά, παραβουτάνε με πλατή χαμόγελο και εμπιστοσύνη στο άγνωστο. Στην υγεία των σιωπηλών αγωνιστών, που κρυφά κοιτούν τα αστέρια και ονειρεύονται, παρόλο που κανένα όνειρο δεν τους βγήκε αληθινό, παρόλο που κανένα ταξίδι τους δεν έγινε. Στην υγεία αυτών που παραμένουν άνθρωποι και εξομολογούνται με ευγνωμοσύνη τα λάθη τους, που χαμογελούν ακόμη στον περαστικό και αγαπάνε αυτόν που ξέρουν ότι θα τους πληγώσει. Στην υγεία αυτών των όμορφων τρελών, που ακόμη πιστεύουν στα θαύματα, που δεν επαναλαμβάνουν τις ίδιες διαδρομές, μοναχά αλλάζουν διαρκώς περπατησιά, αρνούμενοι να φορέσουν τα κοστούμια που τους ράβουν.